όταν χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός λίστας χειρουργείου με επιβάτες της υγείας τους. Θέλουμε ασφαλείς και φθηνές μεταφορές, όπως θέλουμε και στελέχωση στα νοσοκομεία μας. Όλοι τα έχετε ζήσει μαζί μας. Μία νοσηλεύτρια να δουλεύει διπλοβάρδια, πρωί-νύχτα, χωρίς ξεκούραση. Ένας γιατρός να δουλεύει 35 ώρες συνεχόμενες, άϊπνος, και να πρέπει να εξετάσει, να διασωληνώσει, να χειρουργήσει. Ολόκληρα τμήματα δουλεύουν τα βράδια με ένα μόνο νοσηλευτή. Όλα αυτά γνωστά εδώ και χρόνια. Τα αιτήματά μας επίσης γνωστά. Πρόσληψη μόνο προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων, πλήρης εξοπλισμός. Γιατί όμως δεν γίνονται τα αυτονόητα? Γιατί κοστίζουν στις κυβερνήσεις, για αυτούς τα κέρδη τελικά των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας κοστίζουν πιο πολύ από τις ζωές μας, όπως φάνηκε και στην πανδημία. Το δυστύχημα στα ΤΕΠΗ βρήκε εκείνα το πρωινό τους εργαζόμενους παπέδων σε συμβολική περικύκλωση του παιδαγωγικού τμήματος. Να διαμαρτυρόμαστε για την ιδιωτικοποίησή του. Ένα νομοσχέδιο που δεν συζητήθηκε ποτέ με εμάς, που το φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση εν μέσω εθνικού πένθους. Καίγονται να το περάσουν με γρήγορες διαδικασίες πριν τις εθνικές εκλογές, γιατί πιέζονται από τις επιχειρηματίες. Αυτό το νομοσχέδιο έχει ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις. Μόνο στα νοσοκομεία μας, το τελευταίες μέρες, 4 γενικές συνελεύσεις, 3 κινητοποιήσεις, 2 απεργίες.